Λοιπόν, όπως διαβάσατε και στο email που λάβατε ή στη διαφήμιση που είδατε, το κρυώνει τα ταξίδια. Θα μιλήσουμε για ένα MLM το οποίο κινείται γύρω από το χώρο του τουρισμού. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα ταξίδια και επίσης φοβάμαι τα αεροπλάνα. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η απόφασή μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν οφείλεται σε προσωπικό γούστο ή στην αγάπη μου για το συγκεκριμένο προϊόν, κάθε άλλο μάλιστα, αλλά βασίζεται στη λογική μου εκτίμηση ότι το προϊόν αυτό το καταναλώνει, το χρειάζεται, αλλά και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε γιατί ταξίδια και γιατί συγκεκριμένη εταιρεία με τα ταξίδια. Λοιπόν, λίγα στοιχεία για τη βιομηχανία των ταξιδιών, να πούμε. Πρώτα ή μάλλον γιατί, για να είμαστε πιο ακριβείς, για τη βιομηχανία του τουρισμού. Σχεδόν σε όλους τα ταξίδια αρέσουνε. Ο κόσμος, όπως είπαμε, καταλαβαίνει το προϊόν. Αλλά ακόμα και αν δεν τους αρέσει, κάποια στιγμή θα ταξιδέψουν αναγκαστικά, είτε για αναψυχή, είτε για δουλειά και ούτω καθεξής. Επίσης, ο καταναλωτής στα ταξίδια θα προσπαθήσει ενσυνείδητα να βρει την καλύτερη τιμή πολύ περισσότερο από ό,τι θα προσπαθήσει σε άλλους τομείς. Δηλαδή, ο καταναλωτής όταν θα κλείσει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή θα κλείσει ένα ξενοδοχείο, ενσυνείδητα θα ψάξει έντονα να βρει την καλύτερη δυνατή τιμή. Η βιομηχανία του τουρισμού είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου αυτή τη στιγμή, όσο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, όσο περίεργο και αν φαίνεται, μεγαλύτερη από την αγορά της ευεξίας, της υγείας ή οποιαδήποτε άλλη αγορά μπορείτε να φανταστείτε. Κάνει 7-3 εκατομμύρια δολάρια, η αμέσως μικρότερη βιομηχανία δεν κάνει ούτε καν 1-3 δολάρια. Είναι, κάνει κάποια δις, ας πούμε. Επίσης, για όσους από εμάς θέλουν να δουλεύουν το internet marketing ή για όσοι είναι προϋπόθεση το internet marketing, θα χαρείτε να μάθετε ότι το 90% αυτών των 7-3, δηλαδή πάνω από 6-3, γίνονται online. Δηλαδή όλες αυτές οι κρατήσεις γίνονται online. Δεν γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε να πηγαίνει κάποιος σε ένα πρακτορείο να κλείνει το εισιτήριό του τις διακοπές του. Αυτό είναι τώρα γιατί τα ταξίδια. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία. Καταρχήν να πούμε ποιο είναι το προϊόν και τι ακριβώς κάνει. Ουσιαστικά κάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δύο διαφορετικές εταιρείες. Το πρώτο προϊόν είναι ότι είναι ένα membership, δηλαδή το να γίνει κάποιος μέλος ενός club, το οποίο θα του εξασφαλίζει πρόσβαση σε συγκεκριμένες προσφορές εξαιρετικά οικονομικών διακοπών. Οι εκτόσεις αυτές θα πηγαίνουν μέχρι 65-85% ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει. Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα πλήρες ταξιδιωτικό γραφείο, στο οποίο κάποιος μπορεί να πηγαίνει να κλείνει εισιτήρια αεροπλάνου, να κλείνει κρουαζιέρες, να κλείνει ξενοδοχεία ή ό,τι άλλο θέλει. Τα κλείνει αυτές στις τιμές της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα θα του δίνει πίσω, κερδίζει κάποια επιστροφή χρημάτων. Και το ίδιο γίνεται και για τις στάσεις που κάνει. Λοιπόν, να τα αναλύσουμε λίγο αυτά τα δύο. Πρώτα το membership. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, σίγουρα θα ξέρετε, και εντός MLM, αλλά κυρίως εκτός MLM, τις οποίες κάποιος πληρώνει μια συνδρομή ή μηνύα ή ετήσια ή αγοράζει ένα πακέτο, ξέρω αυτά τα time sharing, όλοι πάνω κάτω τα ξέρουμε αυτά, με τα οποία δεν είναι δηλαδή μια καινούργια ιδέα το να πληρώνεις κάποια χρήματα για να εξασφαλίσεις το δικαίωμα να έχεις οικονομικότερες διακοπές και έτσι να κάνεις την απόσβεσή σου κ.ο.κ. Οπότε πληρώνεις κάποια χρήματα και εξασφαλίζεις το προνόμιο να έχεις πρόσβαση σε κάποιες συγκεκριμένες προσφορές και κάποιες συγκεκριμένες εκτόσεις που προσφέρονται στα μέλη του club για το οποίο πλήρωσες να είσαι μέλος. Πάντα όταν χτίζουμε κάτι, όταν στείλουμε μια επιχείρηση, πάντα πρέπει να αναρωτιόμαστε, αν, κατά τη γνώμη μου αυτό, αν ο απλός καταναλωτής ωφελείται. Γιατί αυτό θα δείξει αν έχει σταθερότητα το σύστημα. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να μας νοιάζει αυτό. Πρέπει να μας νοιάζει αν ο απλός καταναλωτής, δηλαδή αν οι άνθρωποι που δεν θα χτίσουν ένα μεγάλο δίκτυο, οι άνθρωποι που δεν θα βγάλουν χρήματα από αυτό, σαν απλοί καταναλωτές, πρέπει να μας νοιάζει το αν ωφελούνται ή όχι. Για ποιο λόγο, γιατί αν παρατηρήσουμε ποιες εταιρείες άντεξαν και ποιες εταιρείες αντέχουν στον χρόνο, και αν δεν μας νοιάζει αν εταιρείες αντέχουν στον χρόνο, σίγουρα μας νοιάζει ποια εισοδήματα δικτυωτών και affiliates αντέχουν στον χρόνο, θα διαπιστώσουμε πως επιβιώνουν οι εταιρείες που έχουν συμφέροντα για τον καταναλωτή προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα τα οποία κάποιοι αγοράζουν και κλασικά παραδείγματα στο MLM, για που μιλάμε για MLM, είναι εταιρείες όπως η Amway, η Herbalife και η LED, στις οποίες ανεξάρτητα με το αν κάποιος χτίζει την επιχείρηση,
είναι ικανοποιημένες από τα προϊόντα και τα αγοράσεις ως καταναλωτής, και γι' αυτό οι εταιρείες αυτές κρατάνε για δεκαετίες. Έτσι. Γιατί ακόμα και όταν οι διοικητές καταλαβαίνουν ή αποφασίζουν ότι δεν θα κερδίσουν χρήματα ή πολλά χρήματα από το δίκτυο, συνεχίζουν να αγοράζουν τα προϊόντα επειδή τους αρέσουν τα προϊόντα, επειδή είναι πιο οικονομικά τα προϊόντα και επειδή τους βολεύουν. Έτσι, και αυτός είναι ο λόγος που αυτές οι εταιρείες κρατάνε στον χρόνο. Έτσι. Το αν τώρα κάποιος θα ωφελείται από ένα τέτοιο πρόγραμμα, από το να πληρώνει κάποια χρήματα για ένα membership, εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, το κόστος συμμετοχής. Δεύτερο, το ποσοστό των εκπτώσεων που κερδίζει με τα χρήματα που δίνει. Και τρίτον, το προϊόν που ξοδεύει για το συγκεκριμένο προϊόν ή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην καθημερινότητά του πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε, αν φύγουμε από τα ταξίδια και μιλήσουμε, ας πούμε, για λογαριασμό του ρεύματος, αν εγώ σας έλεγα ότι θα σας δώσω, ότι αν μου δώσετε 100 ευρώ, θα σας εξασφαλίσω χρέωση 20% στο λογαριασμό σας, στο λογαριασμό του ρεύματος. Αυτή η πρόταση δεν τους συμφέρει όλους. Αν κάποιος ξοδεύει λιγότερα από 500 ευρώ, θα τα σπατάλει να δώσει 100 ευρώ ή 20% έκπτωση, επειδή δεν θα τα βγάζε. Ενώ αν κάποιος ξοδεύει 1.000, 1.500, 2.000 και το καθεξής, τότε θα ήταν σχεδόν χαζός αν δεν αποδεχόταν αυτή την προσφορά, γιατί αυτή η προσφορά θα του γλίδωνε χρήματα. Θα δίνει κάποια χρήματα τώρα και θα τα γλίδωνε στη συνέχεια. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο, όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι συμφωνούμε. Ακριβώς αυτή η λογική ισχύει σε οτιδήποτε, προφανώς ισχύει και στα ταξίδια. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει κάποια χρήματα για ένα membership, τελικά θα έχει όφελος ή δεν θα έχει όφελος από τα χρήματα που δίνει. Οπότε δεν είναι όλα τα προγράμματα και όλες οι προτάσεις, οι εκπτωτικές προτάσεις, κατάλληλες για όλους τους ανθρώπους και σίγουρα δεν είναι κατάλληλες για όλους τους λαούς, γιατί άλλο budget έχει ο μέσος Έλληνας για ταξίδια, άρα άλλη πρόταση τον αφορά και τον συμφέρει. Άλλη έχει ο Έλληνας, άλλη έχει ο Γερμανός, άλλη έχει ο Αμερικάνος. Έτσι θα ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα. Οπότε μιλάμε για εκπτώσεις ταξίδια. Και αν σας πρόσφερα εγώ, αν βγω εγώ στο μέσο Έλληνα και προσφέρω ένα πακέτο που κοστίζει, ας πούμε, 10.000 ευρώ το χρόνο και σου δίνει έκπτωση 99%, παρόλα αυτά ο μέσος Έλληνας, παρόλο που είναι φοβερή αυτή η έκπτωση, δεν θα το πάρει. Για ποιο λόγο? Και δεν θα πρέπει να το πάρει, διότι παρόλο που η έκπτωση είναι τεράστια και θα κάνεις εύκολα πρόσβαση να ξοδέψεις 15-20.000 ευρώ και θα έχεις τεράστιο κέρδος, επειδή ο μέσος Έλληνας δεν ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για ταξίδια, δεν θα το συνέφερε. Έτσι, άρα αυτό το προϊόν στην Ελλάδα δεν θα προχωρούσε, ενώ σε μια άλλη χώρα που ξοδεύουν πολλά χρήματα για ταξίδια θα ήταν ένα καλό προϊόν, έτσι. Τα έξοδα που κάνουν οι Έλληνες για ταξίδια προφανώς δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες χώρες, έτσι κι αλλιώς, ειδικά όμως στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία της χώρας μας. Το κόστος συμμετοχής για το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε είναι από δωρεάν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να κερδίσει κάποια χρήματα χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής. Θα εξηγήσουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Και το πακέτο που συμφέρει για τη δική μας χώρα είναι 100 δολάρια sign-up fee, ας πούμε είσοδος εγγραφής, δηλαδή γύρω στα 70 κάτι ευρώ, 20 κάτι ευρώ το μήνα, και αυτό το εξασφαλίζει εκτός στα ταξίδια του μέχρι 65%. Υπάρχει και άλλο ένα πακέτο πολύ ακριβότερο που εξασφαλίζει εκτός μέχρι 85%. Θεωρώ ότι στο 95-99% του πληθυσμού στην Ελλάδα το πακέτο που συμφέρει είναι αυτό των 100 δολαρίων συν 30 δολάρια το μήνα. Αυτά δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής θα τα βγάλει. Δηλαδή το συμφέρει να τα δώσει. Οπότε, πόσα χρήματα ξοδεύει ο μέσος Έλληνας για διακοπές? Το κόστος των περίπου 270 ευρώ το χρόνο, αν γυρίσουμε την ισοτιμία δολαρίων σε ευρώ, ή αν μετρήσουμε και την εγγραφή περίπου 340 ευρώ, για το μέσο Έλληνα βγαίνει, δηλαδή συμφέρει και έχει λογική στο μέσο Έλληνα να δώσει 270 ή 340 ευρώ για να εξασφαλίσει 65% έκπτωση, γιατί ξοδεύει πάνω από 700 ευρώ για διακοπές. Έτσι, περίπου αυτό είναι το όριο του πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψει για να τον ωφελεί να δίνει το συγκεκριμένο membership. Οπότε, αν το κόστος συμμετοχής για την Ελλάδα ήταν 1.000 ευρώ αντί για 270, ή 1.000 αντί για 300 κάτι, θα έπρεπε να ταξιδεύει πολύ περισσότερο το χρόνο από ότι ταξιδεύει, και δυστυχώς σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν ταξιδεύει αυτά, άρα δεν θα κέρδιζε αυτή τη συμμετοχή του αν συμμετείχε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, και αργά ή γρήγορα, αν δεν έβγαζε χρήματα από το δίκτυο, θα αποχωρούσε, και επειδή οι άνθρωποι που δεν βγάζουν χρήματα από ένα δίκτυο είναι πολύ περισσότεροι, σιγά σιγά το δίκτυο αυτό θα γκρεμιζόταν. Αυτή η λογική που εξηγώ τώρα δεν ισχύει μόνο για τα ταξίδια, ισχύει πρακτικά για οποιαδήποτε επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ ή για οποιαδήποτε επιχείρηση γενικότερα.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το membership και το πώς λειτουργεί και το εισόδημα προκύπτει για το membership. Μπορεί όμως να προκύψει εισόδημα και από ταξίδια που θα κάνουμε εμείς και στη στάση μας. Δηλαδή, το δίκτυο αυτό χτίζεται με συνδρομές, ας πούμε, αυτού του, που δίνουν τα μέλη για να ανοίξουν σε αυτό το club, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται εισόδημα και από τα ταξίδια που κάνουν και τα πληρωμένα μέλη, αλλά και τα δωρεάν μέλη. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί το να συμμετέχω σε μια βιομηχανία ή σε μια αγορά η οποία κάνει 7-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν έχει και μεγάλο νόημα αν δεν κερδίζω χρήματα από αυτά καθ' αυτά τα ταξίδια και αν περιορίζω απλώς να κερδίζω χρήματα από συνδρομές. Έτσι. Οπότε εδώ θα δούμε σε αυτό το πρόγραμμα, κερδίζουμε χρήματα και από τις συνδρομές, αλλά και από τα ταξίδια που θα κάνουν οι άνθρωποι που συστήσαμε εμείς, ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει με το δωρεάν πακέτο. Αυτά όλα θα τα εξηγήσουμε ακριβώς. Λοιπόν, τι θα πει δωρεάν μέλη καταρχάς και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχουν δωρεάν μέλη και το καθεξής. Λοιπόν, λειτουργεί ως εξής. Υπάρχει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Κάθε ένας από εμάς, ας πούμε, αποκτά ένα back office συνδεδεμένο με ένα πλήρως λειτουργικό ταξιδιωτικό γραφείο, από το οποίο δεν διαλέγουμε από συγκεκριμένες εκδόσεις όπως έχουν τα μέλη. Μπορούμε να κλείσουμε οποιοδήποτε εισιτήριο θέλουμε, να κάνουμε οποιαδήποτε κρατή θέλουμε, να πάμε, ας πούμε, Κρήτη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε εταιρεία θέλουμε. Και μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κρατήσεις σε τιμές στις αγορές ή λίγο οικονομικά. Ας μην πούμε ότι είναι λίγο οικονομικότερα, ας πούμε ότι είναι ακριβώς στις τιμές αγοράς. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε αεροπλάνα, ξενοδοχεία, να νοικιάσουμε αυτοκίνητο, ό,τι θέλουμε. Εκεί πέρα έχουμε πρόσβαση εμείς δωρεάν και, μπορούμε και να συστήσουμε όποιον θέλουμε και να έχει και αυτός πρόσβαση δωρεάν. Οπότε αποκτάμε αυτό το ψηφιακό γραφείο μας και αυτό το δικό μας, ας πούμε, online ταξιδιωτικό γραφείο, χωρίς να πληρώσουμε κάτι. Οπότε κάποιος που είναι δωρεάν μέλος μπορεί να συστήσει άλλους και να κερδίζει από το τζίρο που κάνουν οι συστάσεις του 5 γενιές βάθους. Αλλά ακόμα και κάποιος που δεν θα συστήσει κανένα και είναι δωρεάν μέλος θα κερδίζει επιστροφή χρημάτων από το τζίρο που θα κάνει. Και όταν λέω επιστροφή χρημάτων, να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε για χρήματα, για ευρώ ή δολάρια που μπαίνουν στην κάρτα μας. Δεν μιλάμε για πόντους, μίλια που όταν μαζευτώ πολλά θα κάτσω σε ένα ταξίδι. Είναι ότι αγοράζεις ένα αεροπορικό εισιτήριο με την Aegean, την Olympic, Airways, ό,τι θες εσύ, για ένα προορισμό σε ένα άλλο προορισμό και ένα μικρό ποσοστό αυτού του τζίρου επιστρέφει στην κάρτα σου. Παίρνεις επιστροφή χρημάτων. Και αυτό το έχουμε όλοι χωρίς να πληρώνουμε τίποτα και μπορούμε να το προσφέρουμε και σε άλλους να χρησιμοποιούν. Εκείνοι θα βγαίνουν κερδισμένοι επειδή θα παίρνουν μια επιστροφή χρημάτων αυτή και θα κερδίζουμε και εμείς κάποια χρήματα από τον τζίρο που δημιουργείται από τις συστάσεις μας. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα για όσους δεν κάνουν δίκτυο. Το πρώτο είναι κάποιος μπορεί να πληρώσει και να έχει πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένα ταξίδια, κάποιες συγκεκριμένες προσδιορίσεις και το καθεξής, όπως γίνεται σε όλα τα club που αφορούν τα ταξίδια, δίνεις κάποια χρήματα και μεγάλες εκπτώσεις. Το δεύτερο είναι που ισχύει και στα πληρωμένα μέλη και στα δωρεάν μέλη, ένα πλήρες ταξιδιωτικό γραφείο, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις και να παίρνουμε όλοι επιστροφή χρημάτων από, για, τα δικά μας, για το τζίρο που δημιουργούμε εμείς και για το τζίρο που δημιουργούν οι συστάσεις μας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους χτίσουμε και χτίζουμε αυτό το δίκτυο να έχουμε πρακτικά σχεδόν 100% ποσοστό επιτυχίας σε όσους αντιληφθούν ότι τους συμφέρει να κλείνουν τα εισιτήριά τους από εμάς από ότι να τα κλείνουν ή από εκείνους, από το δικό τους γραφείο, από ότι να τα κλείνουν από όλα από τη στιγμή που αν υπολογίσουμε και την επιστροφή χρημάτων σίγουρα θα τις έρθουν φθηνότερα. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος απορρίψει το επιχειρηματικό κομμάτι και δεν θελήσει να γίνει πληρωμένο μέλος, οκ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή θα θελήσει να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ, μπορείς το εισιτήριο να το πάρεις χι ευρώ από το πρακτορείο της γειτονιάς σου ή από ένα άλλο ταξιδιωτικό online γραφείο, ή μπορείς να το πάρεις από το back office σου στην ίδια τιμή και με το που το αγοράσεις μετά από μια εβδομάδα περίπου να μπουν χρήματα στην κάρτα σου. Έτσι, πιο απλό δεν γίνεται. Πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να αρνηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα βασικά να αρνηθεί να δημιουργηθεί αυτό το ψηφιακό γραφείο. Τώρα, είναι προφανές ότι πολλά χρήματα εισόδημα κανονικό θα κερδιθούν από τα πληρωμένα μέλη και από τη δόμηση του πληρωμένου δικτύου. Αλλά το γεγονός ότι οποιοδήποτε, όσο αρνητικός ή καχύποπτος και αν είναι στην αρχή, μπορεί να μπαίνει εντός εισαγωγικών μέσα και να κερδίζει, να έχει ένα μικρό όφελος, έστω και από τις καταναλώσεις που θα κάνει εκείνος ή από λίγες δωρεάν συστάσεις που θα κάνει,
είναι κάτι που προφανώς θα βοηθήσει εξαιρετικά στο να γίνει αργότερα πληρωμένο μέλος κάνοντας upgrade, έτσι. Όπως ας πούμε, αν θέλεις να πάει διακοπές και θέλεις εκτός κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στο οικονομικό πλάνο. Υπάρχουν 9 διαφορετικά bonus. Μόνο το πρώτο από τα 9 bonus αφορά τα δωρεάν μέλη. Όλα τα άλλα από το νούμερο 2 μέχρι το νούμερο 9 αφορούν τα πληρωμένα μέλη. Λοιπόν, το πρώτο είναι ουσιαστικά αυτό που είπαμε, το cashback booking engine. Booking engine τι θα πει, μπορώ να μπαίνω μέσα να κλείνω. Cashback σημαίνει ότι έχω επιστροφή χρημάτων από τις κρατήσεις που κάνω. Τα χρήματα μοιράζονται ως εξής. Κάθε κράτηση έχει κάποια χρήματα που μοιράζονται σε κομίσιο. Ο μέσος όρος για μια κράτηση, αν κάποιος μου κλείσει ένα εισιτήριο, κλείσει μια διανυκτέρευση κάπου, είναι περίπου 6 με 8 δολάρια. Το 50% των χρημάτων, αν κλείσει 10 μέρες, προφανώς το ποσό είναι δεκαπλάσιο, έτσι. Αλλά ο μέσος όρος ανακράτηση για ένα εισιτήριο, ας πούμε, είναι περίπου 6 με 8 δολάρια. Τα μισά χρήματα από την προμήθεια που δημιουργείται, είτε αυτά είναι 5 δολάρια, είτε 10, είτε 100, είτε 200, ό,τι να είναι, τα μισά χρήματα τα κερδίζει αυτό στην κάρτα του, τα παίρνει πίσω στην κάρτα του. Το υπόλοιπο 50% μοιράζεται σε 5 γενιές από 10% από τον άνθρωπο που τον σύστησε, τον άνθρωπο που σύστησε αυτόν που τον σύστησε και ούτω καθεξής 5 γενιές βάθος. Οπότε, το δωρεάν κομμάτι μπορούμε να το προωθήσουμε και να το προτείνουμε εξαιρετικά εύκολα. Έχει ηλεκτρονική εγγραφή, μπορούμε να το προστάρουμε, θα εξηγήσουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Και ουσιαστικά πληρωνόμαστε 5 γενιές βάθος. Έχω και ένα παράδειγμα μετά γι' αυτό. Η κεντρική ιδέα του να είναι δωρεάν αυτό το back office αφορά το ότι ο στόχος είναι να γίνει viral. Αυτή η εταιρεία υπάρχει. Αυτή η εταιρεία θα λειτουργήσει επίσημα από 1η Τρίτου, από 1η Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη φάση του pre-launch. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά που σας λέω λειτουργούν και μπορείτε να τα τσεκάρετε. Αλλά είμαστε σε εξαιρετικά αρχική φάση. Ο στόχος είναι, σαν δωρεάν μέλη, να μπουν όχι δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, αλλά εκατομμύρια μέλη. Σε κάποιο χρόνο, έτσι, από τη στιγμή που να γραφτεί κάποιο δωρεάν, τρομερά εύκολο. Όπως είπαμε, η μέση κράτηση δημιουργεί προμήθειες περίπου 6 με 8 δολάρια, και αυτό αφορά ένα εισιτήριο, μια διανυκτέρευση. Sorry για το ορθογραφικό λάθος στο εισιτήριο, δεν ξέρω γιατί δεν το πει αυτό στο PowerPoint. Λοιπόν, τη μισή προμήθεια, όπως είπαμε, την επωφελείται το μέλος που κάνει την κράτηση, άρα έχει κίνητρο κάποιο να κλείνει εισιτήρια από εδώ. Τα άλλα μισά τα επωφελούνται αυτοί που τον σύστησαν, άρα έχουν κίνητρο και τα δωρεάν μέλη να συστήνουν κόσμο για να κερδίσουν χρήματα. Όσον αφορά τώρα τις δωρεάν συστάσεις, ποιο νούμερο συστάσεων είναι ρεαλιστικό? Δηλαδή είναι δωρεάν εγγραφή και κάποιος έχει σχεδόν άμεση εξοικονόμηση χρημάτων. Τον εισάγει κάποιος 10 δωρεάν μέλη, τον εισάγει 50, 100, 200 δωρεάν μέλη. Από την εμπειρία μας, πρακτικά αυτό. Όσοι ασχολείστε και όσοι γνωρίζετε το δίκτυο με τα εργαλεία, πρακτικά κάποιος που τρέξει μια καμπάνια με μια PLCP, αν δεν ξέρετε τι είναι η PLCP τώρα, είναι κάποιες σελίδες όπως οι άνθρωποι βάζουν τα στοιχεία τους για το όνομά τους και το email τους, που ισοδυναμεί την εγγραφή, πρακτικά οποιοδήποτε τρέξει για λίγο την καμπάνια, τα 100 ονόματα τα έχει πάρα πολύ εύκολα. Όταν ξεκίνησα να προωθώ αυτό το πρόγραμμα πριν μια εβδομάδα, έστειλα κάποια email, ήδη προσωπικά με μένα έχουν συνδεθεί 150 κάτι άτομα, σαν δωρεάν μέλη. Έτσι, οπότε στο internet marketing είναι πολύ εύκολο, ακόμα και με απλά αποσταρίσματα στο Facebook, γιατί αυτό εξαρτάται για πόσους φίλους έχει κάποιος. Αν κάποιος έχει 80 φίλους στο Facebook, το Facebook δεν τον βολεί πολύ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 500, 1000, 2000 φίλους στο Facebook. Έτσι, που ουσιαστικά τους προτείνει κάτι που είναι αυτό που λέμε no-brainer, δηλαδή δεν έχει κάτι, ο άλλος δεν σκέφτεται κάτι, δεν ρισκάρει τίποτα. Έτσι, απλώς λιτώνει χρήματα και αυτός που το σύστησε κερδίζει χρήματα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος που το κυνηγά ενεργά αυτό, έχει ας πούμε 100 όχι στην επιχείρηση, μπορεί αυτά να εξισωθούν με 100 free members που θα δημιουργήσει, αφού είπαν όχι αυτοί στο πληρωμένο πακέτο. Αν υποθέσουμε ότι αυτά τα μέλη κάνουν 10 κρατήσεις το χρόνο, τώρα 10 κρατήσεις τι θα πει, αν κάποιος πάει 6 μέρες σε ένα ξενοδοχείο με τη γυναίκα του και κλείσει 2 εισιτήρια να πάει 2 εισιτήρια να γυρίσει, αυτά μετράνε στα 10 κρατήσεις, έτσι. Τα οποία θα παράγουν περίπου προμήθειες από 60 μέχρι 80 δολάρια. Περίπου όλα αυτά τώρα, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτοί οι 100, το 50 είναι λάθος, αν αυτοί οι 100 συστήσουν από 20, που συστήσουν από 10, που συστήσουν από 5,
που στήσουμε από δύο. Και δεν ξέρω, τώρα στο δικτυακό marketing πάντα όταν κάνουμε αυτά τα παραδείγματα είναι άχαρα, γιατί ξέρουμε ότι αποκλείεται οι 100 να συστήσουν 20 και μετά αυτοί οι 20 στα στρατιωτά και να συστήσουν 10 και ούτε καθεξής, προφανώς δεν θα γίνει έτσι. Αλλά σε αυτό το παράδειγμα που μιλάμε τώρα για κάτι τελείως δωρεάν, το οποίο μπορεί να προστάρεται παντού, μπορεί να γίνει viral, κάποιος βάζει τα στοιχεία του και μπορεί να κλείνει εισιτήριο μετά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι γίνει αυτό το 120-10-5-2 και είπαμε ότι 100 μπορεί να φαίνονται πολύ για τα παραδοσιακά δεδομένα του MLM, αλλά εμείς που δουλεύουμε το Internet Marketing ξέρουμε ότι 100 είναι ένα πολύ πολύ μικρό νούμερο. Εγώ ξεκίνησα το Internet Marketing τον Ιούνιο, αυτή τη στιγμή η λίστα μου είναι 1500, έχω μαζέψει 1500 email. Δεν είναι δηλαδή κάτι σπουδαίο το 100, είναι, τέλος πάντων, για κάποιον που το κυνηγάει ενεργά είναι μάλλον μικρό νούμερο. Το 120-15-2 που θα γίνει σε όσο χρόνο γίνει, είναι περίπου 200.000 μέλη. Έτσι, σαν free mail μπορούν να μαζευτούν άπειρα άτομα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Αν γίνει αυτό το πράγμα, που παραδέχομαι ότι δεν θα γίνει, ξέρω ότι δεν θα γίνει αυτό το ιδανικό σενάριο, περισσότεροι δεν θα κάνουν τίποτα, αυτό θα μας δημιουργούσε, δηλαδή αν γινόταν το 120-15-2, αυτό θα μας δημιουργούσε μόνο σαν free members, έτσι, αν δεν έχω πληρώσει τίποτα, ένα εισόδημα πάνω από 100.000 δολάρια το χρόνο, αρκετά πάνω από 100.000 δολάρια το χρόνο. Δεν λέω τώρα ότι θα βγάλουμε 100.000 δολάρια, προφανώς δεν θα τα βγάλουμε αυτά γιατί δεν θα γίνει έτσι, αλλά η προοπτική του να γίνει κάτι viral από κάποιον που θα το κυνηγήσει ενεργά, σίγουρα υπάρχει. Και πώς θα το αποδείξω τώρα αυτό ότι υπάρχει αυτή η προοπτική? Καταρχάς, μέχρι τώρα μιλάμε για το νούμερο ένα τρόπο πληρωμής που δίνει τα λιγότερα χρήματα που θα δείτε στο πλανό και που αφορά μόνο τα δωρεάν μέλη. Αλλά γιατί το έχουμε κάνει, γιατί έχει γίνει αυτό δωρεάν? Ποια, αν σκεφτούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα sites στο ίντερνετ, θα σκεφτούμε Google, Twitter, Facebook, Yahoo, MySpace και το καθεξής, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα τα site που έχουν πάρα πάρα πολλά μέλη και που εξυπηρετούν πάρα πάρα πολύ κόσμο, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα site αυτά είναι δωρεάν. Και είναι αυτονόητο αυτό, ότι πάρα πολλά πράγματα τα βλέπουμε ωραία, αλλά το να πληρώσεις απαιτεί μια ενεργητική διαδικασία. Μπορεί να μην έχεις χρήματα, μπορεί να μην θες να ξοδεύεις, μπορεί να αναβάλεις για μετά την απόφαση. Το να είναι κάτι τελείως δωρεάν που θα σου γλιτώσει άμεσα χρήματα, που έστω ότι σου λέει κάποιος θα σου γλιτώσει χρήματα, πρακτικά δεν έχεις κανένα λόγο να αντισταθείς. Ως εκ τούτου, αυτό που, για το οποίο μιλάμε, έχει μεγάλες πιθανότητες και μεγάλη προοπτική να γίνει viral. Αυτό όσον αφορά το νούμερο ένα τρόπο πληρωμής. Αν δεν το καταλάβατε, μπορούμε στο τέλος να μου κάνετε ερωτήσεις, να το εξηγήσουμε, αν και θεωρώ ότι είναι αρκετά απλό. Λοιπόν, πώς αναπτύσσεται το δίκτυο τώρα? Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλήσαμε για το δωρεάν κομμάτι και το εισόδημα που μπορεί να έχει κάποιος ως δωρεάν μέλος, αν συστήσει άλλα δωρεάν μέλη. Το δίκτυο αναπτύσσεται ως εξής. Και ουσιαστικά το μότο είναι ότι κανένας δεν μένει πίσω. Θα δείτε για ποιο λόγο. Γιατί όταν εισάγεστε εσείς, συστήνετε κάποιον, το νούμερο 1, ας πούμε. Αν συστήσετε κι άλλον έναν, αυτός υποχρεωτικά πάει κάτω από το νούμερο 2. Αν συστήσετε κι άλλον, ή αν ο ένας συστήσει κάποιον, ή αν ο upline συστήσει κάποιον, ή αν κάποιος άλλος από τα εκατοντάδες ή από τα χιλιάδες μέλη που θα υπάρχουν πριν από εσάς συστήσει κάποιον, το νούμερο 3, ας πούμε, αυτός έρχεται και κάθεται κάτω από το 2. Και ούτω καθεξής. Οπότε το δίκτυο αυτό τι είναι? Είναι ένας τεράστιος αγωγός, στον οποίο ο ένας εισάγεται κάτω από τον άλλο, ουσιαστικά κάποιος με το που ξεκινάει, ειδικά τώρα που είμαστε στην αρχή και θα ξεκινήσει, αποκτάει μια μεγάλη ομάδα από κάτω. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και αν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, και όπως έγραψα και σε ένα email, είναι το μοναδικό MLM το οποίο κανένας δεν θα μπορείς να κατηγορήσει για πυραμίδα, γιατί είναι απλά ένας αγωγός. Το νούμερο 2, ο νούμερο 2 τρόπος πληρωμής αφορά κάποια, το να πουλήσει λιανική κάποια πακέτα, δεν θα το αναλύσουμε καθόλου τώρα. Το τρίτο bonus είναι το training bonus, ουσιαστικά τι σου λέει? Ότι για τα επόμενα 10 άτομα που έχουν εισαχθεί κάτω από σένα σε αυτόν τον αγωγό, ανεξάρτητα με το αν τους έχει συστήσει ή αν τους έχει συστήσει και το καθεξής, θα παίρνεις ουσιαστικά το 1%. Θα πάρεις το 1% των χρημάτων που δώσαν για να εισαχθούν, που αυτά είναι 100 δολάρια. Τι είναι το νούμερο 3 λοιπόν? Ότι με την προϋπόθεση θα ακούσεις ένα δεκάλεπτο webinar που θα κάνουμε για να μάθεις κάποια πράγματα, αμέσως βγάζεις 10 δολάρια. Οπότε η εγγραφή δεν είναι 100 δολάρια, την πραγματικότητα είναι 90 δολάρια, γιατί με το που μπαίνεις και ακούσεις ένα δεκάλεπτο βίντεο, παίρνεις τα 10 δολάρια πίσω. Έτσι. Πληρώνεις τα 100 δολάρια, παίρνεις τα 10 δολάρια πίσω με το που ακούσεις ένα webinar. Αυτό σημαίνει το νούμερο 3.
Τα χρήματα τώρα αρχίζουν να βγαίνουν από το νούμερο 4 και μετά. Το νούμερο 4 λέει το εξής. Για κάθε άνθρωπο που συστήνουμε εμείς και αγοράζει τη συνδρομή και γίνεται μέλος, ας πούμε, με τα 100 δολάρια, εμείς παίρνουμε το 25% των χρημάτων που θα δώσει. Οπότε, αν συστήσουμε εμείς 10 άτομα με τα 100 δολάρια, βγάζουμε 250 δολάρια. Αν κάποιος αγοράσει υποθετικά το μεγαλύτερο πακέτο των 1500 δολαρίων, που το μεγαλύτερο πακέτο που υπάρχει, εμείς βγάζουμε το 25% των 1500 δολαρίων, δηλαδή 400 κάτι δολάρια. Και αν ακούσετε τη μαγνητοσκόπηση του πλάνου που έκανα την Κυριακή, έλεγα ότι στην Ελλάδα κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Εγώ από τις συστάσεις που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 20-25 συστάσεις, ο ένας έκρινε ότι το συμφέρει και αγόρασε χωρίς να πω τίποτα εγώ, γιατί εγώ είχα πει μάλιστα ότι δεν συμφέρει κατά βάση τον Έλληνα. Έκρινε και πήρε αυτό το πακέτο. Οπότε αμέσως εγώ κερδίζω το 25% αυτό των 1500 δολαρίων. Έτσι. Είναι κάτι που θα συμβεί σπάνια, αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί αν κάποιος κρίνει ότι θα μπορέσει με βάση το πόσο ταξιδεύει και με βάση τις τιμές που υπάρχουν να προσβέσει τα χρήματα που θα δώσει. Έτσι. Υπάρχουν τώρα κάποιες βαθμίδες, το οποίο είναι να είναι κάποιος bronze, silver, gold, platinum, έτσι το πηγαίνουμε metal, αλλά μετά το πηγαίνουμε lithium, diamond, διαμάντι, ξέρω κτλ. Είναι ότι όταν κάποιος γίνει silver, εκτός από τις εγγραφές, τώρα μιλάμε μόνο για τις εγγραφές, έτσι, δεν μιλάμε για τα χρήματα που πηγαίνουν στις εγγραφές, μιλάμε μόνο για τα χρήματα που πηγαίνουν από τα 100 δολάρια που δίνει κάποιος για να ξεκινήσει, που σε ευρώ είναι γύρω στα 70 κάτι ευρώ. Οπότε όταν κάποιος γίνεται silver, που silver γίνεται τρομερά εύκολα, πρέπει να συστήσει απλώς δύο άτομα για να γίνει silver, αρχίζει και πληρώνεται 1% των χρημάτων που δίνει κάποιος για να ξεκινήσει στο δικό του δίκτυο. Οπότε αν εμείς έχουμε ένα δικτυάκι και είμαστε silver, παίρνουμε 26 δολάρια από τις εγγραφές που κάνουμε εμείς και 1 δολάριο για τις εγγραφές που γίνονται στο βάθος μέχρι να συναντήσουμε κάποιον άλλο silver που θα μας κόψει. Θα τα εξηγήσουμε αυτά μετά. Αν είμαστε gold, το ίδιο πράγμα, παίρνουμε άλλα 2 δολάρια ουσιαστικά. Αν είμαστε platinum, 3 δολάρια. Αν είμαστε diamond, 4 δολάρια για κάθε εγγραφή που γίνεται οπουδήποτε στο δίκτυό μας και το καθεξής. Αν είδατε στο προηγούμενο πινακάκι, γράφει ένα generation, λέει fast add bonus με coded override. Αυτό την προηγούμενη φορά δεν το έχω εξηγήσει αρκετά καλά. Το έχω εξηγήσει χειρότερα από ότι είναι. Και απλώς επειδή πληρωνόμαστε κάθε εβδομάδα, παρόλο που είμαστε στο pre-launch, πληρωνόμαστε και μου ήρθαν εμένα κάποια χρήματα, είδα ότι πήρα περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε να πάρω με βάση το πλάνο που είχα δείξει. Ουσιαστικά τι γίνεται. Όταν κάποιος είναι gold, που gold εγώ έγινα μέσα σε 3 μέρες, είναι τρομερά εύκολο. Έτσι, ο gold είναι αυτό που έχει 2 silver, silver είναι αυτό που έχει 2 bronze, gold είναι αυτό που έχει 2 silver. Έτσι, αυτό μπορεί, γίνεται τρομερά γρήγορα αυτό. Όταν κάποιος λοιπόν είναι gold, δεν παίρνει 2 δολάρια μέχρι να συναντήσει κάποιον άλλο gold, ή άμα συναντήσει silver, 1 δολάριο silver, 1 δολάριο gold. Αυτό που λέει 2 generation override ή 3 generation override είναι ότι μπορεί να είσαι gold, από κάτω μπορεί να έχει διαμάντι, αλλά παρόλα αυτά θα πληρωθείς κάτω από το διαμάντι μέχρι να βρεθεί και ο δεύτερος. Αυτό θα πει 2 generation override, ότι σε κόβει ο δεύτερος στο βάθος. Αν είναι 3 generation override, σε κόβει ο τρίτος στο βάθος. Okay, δεν ξέρω τώρα αυτό, αν το εξηγώ καλά αυτό. Απλώς η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν. Γιατί αυτό που είχαμε γράψει, ότι αν είσαι gold παίρνεις 2 δολάρια μέχρι να συναντήσεις κάποιο gold, ή αν συναντήσεις κάποιο silver παίρνεις 1 δολάριο, δεν είναι έτσι. Αν είσαι gold παίρνεις 2 δολάρια μέχρι, επειδή είναι 2 generation override, μέχρι να συναντήσεις το δεύτερο silver. Δηλαδή θα σταματήσεις να πληρώνεις στον τρίτο silver ή στον τρίτο gold. Okay, πραγματικά το εξήγησα χάλια. Σίγουρα θα μου κάνετε ερωτήσεις γι' αυτό μετά στο τέλος. Ναι, και εδώ πέρα έχω ένα παράδειγμα ότι παρόλο που με συγκεκριμένο όνομα τώρα ο Μιχάλης ο Μαστοριανάκης έχει γίνει silver, εγώ περίμενα ότι από τις εγγραφές που γίνονται στο δίκτυό του, επειδή εγώ είμαι gold και αυτός είναι silver, θα πάρω 1 δολάριο. Παρ' όλα αυτά πήρα 2 δολάρια ακριβώς. Και αν δείτε στα bonus ότι τα περισσότερα bonus που έχω, επειδή προς την μου γραμμή γράφουν gold και silver, generation 1, generation 1, και που είναι μπλε, γράφει generation 2. Δηλαδή το πρώτο generation 1 χάθηκε εξαιτίας του Μιχάλη, αλλά παρόλα αυτά έχω το 1 δολάριο θα το πάρω γιατί ισχύει το backup του generation 2. Έτσι. Λοιπόν, το κέρδος από τις εγγραφές, η εγγραφή είπαμε έχει το πακέτο με τα 100 δολάρια που είναι αυτό που το 99% των Ελλήνων θα πάρει και των 1500 δολαρίων που δεν εξασφαλίζει περισσότερα, το ξεκαθαρίζω αυτό, δεν εξασφαλίζει περισσότερα δικαιώματα στο πλάνο, απλώς εξασφαλίζει μεγαλύτερες εκπτώσεις.
Το πλάνο κάποιος μπορεί να το φτάσει στο maximum με τα 100 δολάρια. Δεν είναι δηλαδή ότι που να λες εθίρεις το μικρό πακέτο, το μεγαλύτερο πακέτο που σου δίνει μεγαλύτερα ποσοστά. Εδώ πέρα είτε μπεις με 100 δολάρια, είτε μπεις με 1500 δολάρια, τα ίδια χρήματα κερδίζεις. Αλλά έχεις πρόσβαση σε μεγαλύτερες εκτόσεις με τα 1500. Κάποιος που ξοδεύει το χρόνο 5-6.000 ευρώ και πάνω, σίγουρα θα συμφέρει να πάρει τα 1500. Αλλά μπορεί παρόλα αυτά κάποιος να ξεκινήσει με 100 και άμα θέλει να αναβαθμίσει, δίνοντας τη διαφορά τα 1400. Λοιπόν, καταρχάς για ποιο λόγο βγαίνουν χρήματα σε εγγραφές. Το Internet Marketing, και όσοι ασχολείστε με άλλα προγράμματα Internet Marketing, σίγουρα το ξέρετε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει κέρδος από την εγγραφή, ούτως ώστε πρώτον να έχουμε άμεσο εισόδημα και δεύτερον να έχουμε άνεση να χρηματοδοτούμε τη διαφήμισή μας, αυτό το traffic στις σελίδες μας που λέμε. Οπότε, ναι, και είπαμε ότι, και προφανώς ότι άμα έχουμε συστήσει εμείς κάποιον με 100 δολάρια, παίρνουμε 25 δολάρια μηδή, αλλά αν αυτός κάποια στιγμή που το συμφέρει, που θα πάει ακριβές διακοπές και το συμφέρει να αναβαθμίσει στο πακέτο 1500, αν αναβαθμίσει, εμείς παίρνουμε το 25% της αναβάθμισής του. Έτσι. Και αυτά τα 25 δολάρια αναγραφή είναι μόνο στην αρχή. Ουσιαστικά με το που γίνει κάποιο silver, δηλαδή να συστήσει δύο άτομα, γίνονται αυτά 26, 27, 28 δολάρια που το καθεξής. Λοιπόν, το νούμερο 5 είναι και αυτό εξαιρετικά απλό. Για κάθε μέλος που έχουμε στην ομάδα μας, για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει εμείς και πληρώνει τη συνδρομή. Η συνδρομή είναι γύρω στα 20 κάτι ευρώ. Είναι αρκετά μικρή συνδρομή για τέτοιο πρόγραμμα. Εμείς κερδίζουμε 4 δολάρια από κάθε μέλος. Οπότε, αν έχουμε ας πούμε 20 μέλη που πληρώνουν τη συνδρομή τους, παίρνουμε μόνο από αυτό το bonus 80 δολάρια. Δηλαδή, ναι, υπερκαλύπτει ουσιαστικά η συνδρομή μας, βγαίνει με αρκετά λίγα μέλη αν έχουμε συστήσει εμείς. Το νούμερο 6 λέει το εξής. Όπως αναπτύσσεται αυτός ο αγωγός και μπαίνει το ένα άτομο κατά το άλλο, κατά 99,9 οι άνθρωποι με το που ξεκινήσει κάποιος, οι άνθρωποι που είναι από κάτω του στον αγωγό, δεν είναι Έλληνες, έτσι, είναι ξένοι. Γιατί και ανά μισή ώρα, ας πούμε, με διαφορά μισή ώρα να μπει ο Έλληνας, προφανώς έχουν μπει και άλλοι ξένοι και το καθεξής. Οπότε για τα πρώτα 7 επίπεδα. Το νούμερο 6 λέει το εξής, ότι για τα πρώτα 7 επίπεδα, ακόμα και αν είμαστε bronze, δηλαδή ακόμα και δεν έχουμε βάλει κανένα και απλώς πληρώνουμε τη συνδρομή μας, θα παίρνουμε το 1% των πόντων που δημιουργούνται είτε εξαιτίας της συνδρομής του, είτε εξαιτίας των ταξιδιών που κάνει. Και αυτό ισχύει μέχρι το 7ο επίπεδο. Από τη στιγμή που γίνουμε silver, αποκτάμε άλλο 1% από το 8ο επίπεδο και κάτω, μέχρι να μας φρενάρει, θα σας πω ακριβώς πότε κάποιος μας φρενάρει. Έτσι, αλλά ουσιαστικά θεωρητικά είναι μέχρι το άπειρο. Δεν είναι μέχρι το άπειρο γιατί κάποιος θα μας φρενάρει κάποια στιγμή. Αν είμαστε gold 2%, platinum 3%, diamond 4%, double diamond 5% και το καθεξής, και αυτά τα ποσοστά τώρα, προσέξτε το, δεν είναι επί των δικών μας συστάσεων, αφορούν το ποιοι έχουν μπει μετά από εμάς, από τώρα μέχρι όσο μπαίνουν μέλη στην εταιρεία. Έτσι, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος, όποιος άλλος μπαίνει στην εταιρεία, θεωρητικά εμείς έχουμε δικαίωμα να πληρωνόμαστε σε αυτόν. Προφανώς πρακτικά δεν πληρώνουμε. Αν έχουμε από κάτω 100.000 μέλη, δεν πληρώνουμε φυσικά 100.000 μέλη. Γιατί κάποια στιγμή, ειδικά αν έχουμε μικρό επίπεδο, κάποιος θα μας φρενάρει. Και να δούμε τώρα πώς μας φρενάρει και πότε κάποιος. Πριν όμως, για να γίνει πρακτικό λίγο το κομμάτι, να αναλύσουμε λίγο τι πρέπει να είναι. Παρόλο που το είπα αυτό έτσι περιληπτικά, τι πρέπει να είναι κάποιος όταν λέμε bronze, silver, gold, τι θα πει αυτό το πράγμα. Bronze είναι όταν κάποιος πληρώνει συνδρομή του. Πληρώνει συνδρομή σου, έχεις 30 πόντους, είσαι bronze. Silver είσαι αν έχεις εισάγει 2 bronze. Gold είσαι αν έχεις 2 silver. Platinum είσαι αν έχεις 2 gold. Και από το platinum και μετά αρχίζουν να μετράνε και σου βάζει και μια προϋπόθεση για πόντους. Αλλά το καλό είναι που και αυτό δεν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι στους πόντους δεν μετράνε μόνο οι πόντοι, οι 30 πόντοι της συνδρομής, τα 100 δολάρια που δίνει κάποιος είναι και αυτά 100 πόντοι. Οπότε η προϋπόθεση του gold που είναι 1000 πόντοι, με τα άτομα που λέμε, είναι ουσιαστικά μια πανεύκολη προϋπόθεση. Diamond is αν έχεις 2 platinum, το καταλαβαίνετε αυτό πώς πάει τώρα, και ούτω καθεξής. Όταν λέμε τώρα για το 1% που παίρνεις στο 7ο επίπεδο και στο 8ο μέχρι το άπειρο στο το 1%, 2%, 3% και το καθεξής που παίρνεις μετά, είναι οι πόντοι που προκύπτουν από τις συνδρομές, αλλά και οι πόντοι που προκύπτουν από τις κρατήσεις ή τα ταξίδια που πηγαίνουν τα μέλη.
Το 7ο τώρα ουσιαστικά αναλύει, ο 7ος τρόπος πληρωμής αναλύει τι γίνεται από το 8ο επίπεδο και κάτω. Όπως είπαμε ότι αν κάποιος είναι silver, αποκτά το δικαίωμα να παίρνει 1% σε άπειρο βάθος, και αυτό το 1 generation που έχει ουσιαστικά είναι μέχρι να βρεθεί ένας δεύτερος silver να τον κόψει. Ο gold έχει 2 γενιές generation override, δηλαδή θα πληρώνεται αν βρει ένα silver, συνεχίζει κάτω από το silver και παίρνει το 2%. Αν βρει έναν άλλο gold, συνεχίζει κάτω από το gold, ουσιαστικά κόβεται στο δεύτερο gold που θα συναντήσει από κάτω του. Και ούτω καθεξής, τώρα με την ίδια λογική που λειτουργεί το fast up bonus, να πούμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος είναι Diamond Ambassador, Diamond Ambassador έχει εδώ το, είναι το νούμερο 6 και έχει 6% δικαίωμα στο άπειρο, ας πούμε, θεωρητικά. Οπότε παίρνει 6% μέχρι το επόμενο μέλος που έχει κάποιο είδους βαθμό. Αν βρεθεί ένας Platinum, ας πούμε, 24 επίπεδα κάτω, και ένας Gold 43 επίπεδα κάτω, και ένας Crown Ambassador, που είναι μεγαλύτερο επίπεδο από τον Diamond Ambassador, στο 81ο επίπεδο, οι αμοιβές του θα είναι οι εξής. Προφανώς μέχρι το 24ο επίπεδο θα παίρνει το 6% από το ποσοστό του. Από εκεί και πέρα θα παίρνει το 5% που θα του κόψει ο Gold. Από εκεί και κάτω το 4% και κάτω από τον Crown Ambassador, παρόλο που ο Crown Ambassador είναι μεγαλύτερο επίπεδο επειδή έχει αυτό το Generation Override, θα παίρνει από εκεί και κάτω 4%. Καταλαβαίνω ότι δεν τα εξηγούμε. Δεν γίνεται αυτά να τα εξηγήσεις καλά, είναι αρκετά πολύπλοκα. Η κεντρική ιδέα είναι, αυτό να κρατήσετε βασικά, η κεντρική ιδέα είναι ότι όσο πιο μεγάλο rank και πιο μεγάλη ομάδα έχει κάποιος, ή μάλλον όσο πιο πολλούς πόντους έχει κάποιος και ως εκ τούτου πιο μεγάλο rank, τόσο πιο βαθιά πληρώνεται σε αυτόν τον αγωγό που χτίζεται από κάτω του. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος μπει και για κάποιο καιρό δεν κάνει τίποτα, σου αν 5 μήνες έχουν φιλώσει σύνδρομη και δεν κάνει τίποτα, ουσιαστικά από κάτω του μαζεύονται χρήματα, τα οποία απλά τον περιμένουν να κάνει λίγη δουλειά για να τα πάρει. Οπότε, συμφέρει κάποιον να ξεκινήσει απλώς και σαν καταναλωτής με την προοπτική ότι μπορεί να κάνει δουλειά, γιατί για την ίδια δουλειά, αν κάποιος έχει ένα μεγάλο αγωγό, θα πληρωθεί πολύ πολύ καλύτερα από ότι αν ξεκινήσει πολύ αργότερα και έχει ένα πολύ μικρότερο αγωγό. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο και ότι πάνω κάτω αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Ελπίζω με ρωτάτε στο τέλος αν δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, το νούμερο 8 είναι επίσης ένα τεράστιο bonus. Είναι matching bonus. Το matching bonus αυτό τι λέει? Είναι ότι από το επίπεδο του silver και πάνω, αυτό το 10% τι σημαίνει? Είναι ότι πηγαίνει και κοιτάει ποιους ανθρώπους έχουμε εισάγει εμείς. Για τους ανθρώπους που έχουμε εισάγει εμείς, εμείς θα ματσάρουμε το 10% των αμοιβών του. Τώρα, αυτό το 10% είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Ειδικά αν συνεργάζεστε μαζί μου σε άλλα προγράμματα, έχουμε συνηθίσει σε 50%, 20%, ξέρω και τέτοια. Αυτό το 10% γιατί είναι τεράστιο? Γιατί σε αυτό το πρόγραμμα προμήθειες παίρνουν όλοι. Και σαν bronze. Σαν bronze παίρνει ο άλλος προμήθειες στα πρώτα 7 επίπεδά του. Οπότε εμείς de facto θα παράγουμε, δηλαδή matching bonus θα παράγεται de facto από τη στιγμή που έχουμε εισάγει κάποιον. Και συγκεκριμένα ότι αν είσαι silver ή gold ή platinum 10%, από τη στιγμή που είσαι diamond αρχίζεις και παίρνεις ένα 2% για οποιοδήποτε μέλος υπάρχει οπουδήποτε στην ομάδα σου, μέχρι να συναντήσεις το επόμενο diamond, που οι περισσότερες επιχειρήσεις ξέρουμε ότι έχουν ένα diamond και από εκεί και κάτω δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα. Αν είσαι David Diamond παίρνεις 4% και ούτω καθεξής. Ναι, και αυτό το είπαμε ότι αν είσαι diamond δικαιούσε μάτσι αυτό το 2%, το δικαιούσε από όλα τα μέλη της ομάδας σου, όχι από τη δεύτερη γενιά σου ή από την τρίτη γενιά σου, ας είναι ο άλλος 1000 γενιές κάτω, δικαιούσε εσύ αυτό το matching bonus. Και ο τελευταίος τρόπος πληρωμής είναι ο εξής. Από το επίπεδο του Platinum, που Platinum είναι, το Platinum δεν είναι κανένα σπουδαίο επίπεδο. Δηλαδή, Platinum λογικά, εμείς ξεκινήσαμε τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ελληνική επιχείρηση είναι γύρω στα 35-36 άτομα. Πρακτικά, όταν είμαστε 40 άτομα, θα υπάρχει Platinum. Όντας Platinum κάποιος και κρατώντας το για 2 από τους 4 μήνες, νομίζω ή 3 από τους 4, 2 από τους 4 νομίζω, ουσιαστικά μαζεύονται όλοι οι Platinums και μοιράζονται αυτό το 20-20-20 που λέει, μπαίνουν σε ένα company pool, ας πούμε, σε μια πισίνα, σε ένα κουβά, ας πούμε, το 10% του τζίρου της εταιρείας. Αυτό προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
Οπότε το 10% του τζίρου της εταιρείας, είτε αυτά είναι συνδρομές, είτε είναι εγγραφές, είτε είναι κέρδη από ταξίδι, οτιδήποτε, το 10% του τζίρου μπαίνει σε ένα κουβά και το 1/5 αυτού του τζίρου μοιράζεται στους πλατινένιους, το 1/5 στους διαμαντένιους, το 1/5 στα τυφλά διαμάντια και ούτω καθεξής. Αυτό προφανώς θα είναι, από τη στιγμή που αυτή η εταιρεία πάει καλά, θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Γιατί η τζίρη εδώ πέρα δεν είναι μικρή, είναι αρκετά μεγάλη τζίρη. Έχει μόνο πρόβλημα ο Γιάννης ή δεν ακούει κανένας? Αν μπορείτε να μου γράψετε. Okay. Ωραία. Γιάννη, κοίταξε, αν έχεις πρόβλημα, γράψτε αν έχει πρόβλημα να κάνει logout και να ξαναμπεί. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οπότε τώρα ανακεφαλαιώνοντας. Το κόστος συμμετοχής για να εκμεταλλευτεί κάποιος πλήρως το πλάνο, για να μην έχει δηλαδή δικαίωμα μόνο από τον τρόπο πληρωμής στον ένα, αλλά για να έχει δικαίωμα από όλους τους τρόπους πληρωμής, είναι 70 κάτι ευρώ, δηλαδή 100 δολάρια, και από εκεί και πέρα 20 κάτι ευρώ το μήνα, δηλαδή 30 δολάρια το μήνα. Το πακέτο το δεύτερο, όπως είπαμε, του 1500, απλώς εξασφαλίζει μεγαλύτερες εκπτώσεις και κάποιος έχει το δικαίωμα να αναβαθμίσει όποια στιγμή θέλει, χωρίς να χάνει απολύτως τίποτα, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος ξεκινήσει με το ακριβό πακέτο. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα αναβάθμισης. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το πρόγραμμα είναι συμβατό με την οικονομική κατάσταση Ελλάδας, στην οποία υπάρχει πρόβλημα, αλλά κάποια χρήματα στις διακοπές θα δίνουμε. Επίσης, είναι προσιτό για πάρα πολλές χώρες, εκτός από Αμερική, που συνήθως αυτά τα προγράμματα ξεκινάνε, Αμερική, Καναδά, και ούτω καθεξής, μπορούν να πάνε και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες, αντίστοιχου ή και χαμηλότερου οικονομικού επίπεδου από εμάς, και αυτό δίνει προοπτική για διεθνή επέκταση. Το αντικείμενο σαν αντικείμενο είναι κάτι που οι περισσότεροι βρίσκουν ελκυστικό ενδιαφέρον, μερικοί ενθουσιάζονται κιόλας απλά και μόνο με την ιδέα του ταξιδιού. Δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να κερδίζει χρήματα δωρεάν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο τι κάνει, πιθανότητες του μετά να θέλει να γίνει πληρωμένο μέλος για να εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα που θα έχει από το πλάνο. Και αυτή η δραστηριότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια δραστηριότητα στην οποία όλοι κερδίζουν, όλοι έχουν όφελος και όλοι χωράνε. Από τη στιγμή που ωφελείται κάποιος να πληρώνει τη συνδρομή απλά και μόνο για να κερδίζει τις εκπτώσεις, ή αν δεν θέλει καν αυτό, απλά μπορεί να γίνει μέλος και να κλείνει τα εισιτήριά του. Η δυνατότητα του να γίνει κάποιος free member δίνει τη δυνατότητα να διατηρείται επαφή με το πρόγραμμα και όποτε θέλει να δοκιμάσει κάποιες πτυχές του προγράμματος. Ουσιαστικά με τη δυνατότητα του free member, κανένας, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μυστήριος κάποιος για να αρνηθεί να γίνει free member και όταν είναι να κλείσει εισιτήρια να μην τσεκάρει τις τιμές, αν μη τι άλλο. Έτσι. Τέλος, να εξηγήσουμε τι είναι το cut off day. Όταν συμπληρώσατε τη φόρμα, ή αν δεν την έχετε συμπληρώσει ακόμα, μπορείτε να τη συμπληρώσετε τώρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον άνθρωπο που σας κάλεσε να σας δώσει μια φόρμα προεγγραφής που τη λέμε. Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, δημιουργείται και σας ένα back office, ένα ψηφιακό γραφείο. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, κρατιέται για σας μια θέση στον αγωγό. Αυτή τη θέση στον αγωγό την κρατάτε μέχρι την Κυριακή ή την Τετάρτη το βράδυ, ανάλογα με το πότε συμπληρώσατε τη φόρμα. Οπότε η τυπική εμπειρία που θα είχατε, αν το έχετε κάνει ήδη αυτό, αν δεν το έχετε κάνει, κάντε τώρα, θα έχετε την εμπειρία στα επόμενα λίγα λεπτά, είναι ότι μετά από λίγο, αφού συμπληρώνετε τη φόρμα, σας έρχεται ένα email και σας λέει ότι έχετε κόσμο από κάτω σας. Το οποίο αυτό είναι αλήθεια, έχει όντως κόσμο από κάτω σας, γιατί κάποιος από όλα τα εκατοντάδες προηγούμενα μέλη έχει εισάγει κάποιον. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που θα σας λέει το email θα είναι όντως από κάτω σας και από τη στιγμή που θα γίνετε paid member, αν γίνετε μέχρι το cut off day paid member, αυτοί θα είναι από κάτω σας και εσείς θα δικαιούστε από αυτούς κάποιες μικρές προμήθειες. Δηλαδή, όταν εσείς συμπληρώσετε, ας πούμε ότι συμπληρώνετε τη φόρμα τώρα, το cut off day είναι την... Το cut off day είναι την Κυριακή. Αν εσείς συμπληρώσετε τη φόρμα τώρα, ή αν συμπληρώσετε τη φόρμα το πρωί ή το μεσημέρι, χθες, ξέρω εγώ, και εμείς συνεχίσουμε να εισάγουμε άτομα τις επόμενες 2-3 μέρες, αν εσείς γραφτείτε μέχρι την Κυριακή, που είναι το cut off day, οι άνθρωποι που προεγγραφήκαν, ακόμα και αν πληρώσανε πριν από εσάς, θα εισαχθούν κάτω από εσάς. Και εσείς θα έχετε τις προμήθειες που εξηγήσαμε πριν. Όσο θα αυξάνει ο βαθμός σας στο rank σας, όσο θα γίνεται silver, gold και το καθεξής, τόσο καλύτερα και τόσο βαθύτερα θα πληρώνεστε από ό,τι έχει χτιστεί από κάτω σας,
ακόμα και για ό,τι έχει χτιστεί στο διάστημα από την προεγγραφή σας μέχρι την εγγραφή σας. Κλείνοντας, να πούμε το εξής. Αυτή η εταιρεία είναι εξαιρετικά καινούργια, υπάρχει λίγες μέρες. Ξέρουμε τους ιδιοκτήτες, είναι ιδιοκτήτες του δικτύου με τα εργαλεία. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όσοι συνεργαζόμαστε μαζί τους, έχουμε μια εμπιστοσύνη ότι η δουλειά που κάνουν είναι σωστή και το βλέπουμε αυτό, γιατί ήδη για τον καιρό που λειτουργούν, λειτουργούν απίστευτα καλά όλα. Ή έστω με πολύ λίγα προβλήματα, πολύ λιγότερα από ό,τι θα περιμέναμε. Αλλά παρόλα αυτά, το να συνεργάζεται κάποιος με μια καινούργια εταιρεία έχει θετικά και αρνητικά. Τα αρνητικά είναι αυτονόητα. Κάποια links στο back office δεν δουλεύουν, έτσι δεν έχει συνδεθεί το free με το paid κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο θετικό στοιχείο είναι ότι ο κόπος που θα βάλουμε για να χτίσουμε κάτι, θα αποδώσει δραματικά καλύτερα από ό,τι αν ξεκινάγαμε 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια μετά. Το να ξεκινάς κάτι νωρίς, και θέλω να ξεκαθαριστεί αυτό, που θεωρώ παρόλο που ότι έχει ξεκαθαριστεί, να το ξαναπούμε, σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί σε κάποια πράγματα, αλλά θα ευνοηθείς στο πόσο θα αποδώσει τελικά ο κόπος σου. Δεν σημαίνει ότι θα πλουτίσεις και θα βγάλεις χρήματα ή πολλά χρήματα χωρίς να βάλεις σκοπό. Αυτή εδώ είναι η φόρμα προεγγραφής. Αν δεν την έχετε συμπληρώσει, συμπληρώστε την, να δείτε και τον back office, να μελετήσετε το οικονομικό πλάνο και το καθεξής και να εξασφαλίσετε αυτή τη θέση. Το back office σας είναι κάπως έτσι. Αριστερά βλέπετε τους ανθρώπους που προεγγράφονται. Αν κοιτάξετε εκεί πέρα, μάλιστα θα δείτε και συχνά ελληνικές σημεούλες. Είναι η ομάδα μας που σιγά σιγά μεγαλώνει. Και πάνω δεξιά έχει το κουμπί που λέει Join Now. Αν θέλετε να προχωρήσετε, κάνετε κλικ εκεί. Είναι τρομερά εύκολη διαδικασία. Συμπληρώνετε εδώ όνομα, επίθετο, διαλέγετε ένα username και το καθεξής. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας πρέπει να έχετε Visa ή Mastercard. Δεν χρειάζεται να είναι πιστωτική. Μπορεί να είναι μια απλή prepaid, μια απλή cash card, οτιδήποτε. Αρκεί να είναι Visa ή Mastercard. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και μπορείτε τώρα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε.